Όταν τελείωσε λοιπόν, εγώ είχα γράψει ένα σενάριο μαζί με ένα πολύ καλό μου φίλο, τον Αντώνη, ο οποίος τώρα βρίσκεται στο Λονδίνο. Όταν τελείωσε η συνεργασία μου με τον Ντάκ, γιατί δεν ήθελα να τον φέρω σε δύσκολη θέση και να τον κάνω να νομίσει ότι ξέρεις, επειδή συνεργαζόμουν, σε παρακαλώ πολύ, βοήθησέ μου λίγο σε αυτό. Όταν τελείωσε, τελευταία μέρα του είπα: Ντάκ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σου ζητήσω τη βοήθεια σε κάτι. Έχω γράψει ένα σενάριο και θα ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, αν θέλεις να το δεις, αν ξέρεις πού θα μπορούσα να το πάω. Δεν είχα καμία πρόσβαση σε κανένα κανάλι. Ναι, αλήθεια. Και μου λέει: Βεβαίως. Πηγαίνουμε λοιπόν το σενάριο με το φίλο μου τον Αντώνη στον Ντάκη, και ο Ντάκης δεν το έχει διαβάσει καν, με το που το βλέπει και «Α, μπράβο, τι υπόθεση έχει, πολύ ωραία». Παίρνει τηλέφωνο τη Μαρία την Καβογιάννη: «Μαρία μου, έχω εδώ ένα συνεργάτη μου, ο οποίος έχει γράψει ένα καταπληκτικό σενάριο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πες μου τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά». Και λέει η Μαρία: «Ας μου το φέρει και θα πάω εγώ στο ΆΤΑ», γιατί τότε η Μαρία έκανε μια δουλειά με το ΆΤΑ. Και όντως της το πήγαμε. Το διάβασα, ήταν διακοπές του Πάσχα. Βεβαίως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν θα σταματήσω να σε ευχαριστώ γι' αυτό, πραγματικά. Και το πήγαμε λοιπόν στην Μαρία. Είπε ότι εγώ δεν έχω σκοπό να κάνω τηλεόραση φέτος, αλλά είναι πολύ αστείο, γέλασα πολύ και θα ήθελα να σας βοηθήσω. Το πήγαμε λοιπόν μαζί με την Μαρία στο ΆΤΑ, το διάβασαν, τους άρεσε. Δεν έγινε ποτέ, είναι η αλήθεια αυτό. Ήταν ένα πολύ ακριβό σενάριο. Άλλο σενάριο. Άλλο σενάριο, πριν όχι από τις Σαββατογεννημένες. Όχι, όχι. Ποιο είναι αυτό? Η πρώτη λεγότανε. Με όμικρον γιώτα. Δεν έγινε ποτέ, δεν το κάνω. Παιδί μου, ποτέ. Το έχεις όμως. Τώρα ούτε ξέρω. Ναι, αλλά η Καβογιάννη μου ήταν ωραίο. Ήταν. Δεν τα παρχία σου και εσύ. Πού το έχεις κλειμένο? Δεν ξέρω που είναι το. Ορίστε, δεν θέλω να το δώσω. Γιατί, παιδί? Αλλά αυτό ήταν που άνοιξε το δρόμο. Δηλαδή, μας είχαν μάθει πια.